Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ποιους λόγους θα έπρεπε κάποιος να διαβάζει βιβλία, περιοδικά ή άρθρα ή οτιδήποτε άλλο στα αγγλικά, τα γαλλικά, και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μάθουμε μία ξένη γλώσσα πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο ευχάριστα, αλλά και πολύ πιο αποδεκτικά. Γενικότερα, θα σας πούμε για ποιους λόγους είναι πολύ πολύ σημαντικό να έρχεστε σε επαφή με την ίδια τη γλώσσα γνήσια, όπως έχει γραφτεί, μέσα από βιβλία, το σημαντικότερο, μέσα από περιοδικά, μέσα από εφημερίδες. Και γενικότερα, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και εμείς έχουμε αποφασίσει και τρέχουμε και τη δράση μας στην Bookmania 2018. Λοιπόν, και ξεκινάμε πάρα πολύ γρήγορα με το περιεχόμενο, αλλά προτού μιλήσουμε για τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να διαβάζεις, θα σας πω 5 πραγματάκια για εμένα και για τα live που θα κάνουμε κάθε Παρασκευή 8.30 το απόγευμα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βαγγέλης Ογαγούσης, ίσως κάποιοι από εσάς να με ξέρετε. Η αλήθεια είναι το πρώτο live που κάνω και είμαστε και λίγο αγχωμένοι. Ποιος είμαι? Είμαι καταρχήν από τα σημαντικότερα, είμαι γονιός 3 παιδιών, δάσκαλος εκατοντάδων μαθητών, διευθυντής σπουδών του εκπαιδευτικού οργανισμού Εκμάθηση. Τι είναι η Εκμάθηση? Η Εκμάθηση αποτελείται από τα φροντιστήρια επικοινωνία και εκμάθηση στο Γαλάτσι και στο Ήλιον αντίστοιχα. Προσφέρουμε επίσης ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο των μαθητών, online ιδιαίτερα μαθήματα, online ιδιαίτερα μαθήματα και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με την ξενόγλωσση εκπαίδευση, ακόμα και βιντεομαθήματα. Να χαιρετήσω και όσους έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να με βλέπουν. Σήμερα είναι το πρώτο live που κάνουμε. Γενικότερα, ο σκοπός μας είναι κάθε Παρασκευή στις 8.30 για πολύ λίγο, για ένα τεταρτάκι, όχι παραπάνω από 15 λεπτά, αλλά κάθε Παρασκευή να μιλάμε για θέματα που έχουν να κάνουν με την ξενόγλωσση, εκπαίδευση και γενικότερα να μιλάμε για το πώς μπορεί να μάθει κάποιος μια ξένη γλώσσα εύκολα, πώς μπορεί να μάθει μια ξένη γλώσσα πιο αποδοτικά, να αναλύσουμε τυχόν δυσκολίες που έχετε, να μιλήσουμε για exams, να μιλήσουμε για τεχνικές σε φίλους δασκάλους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Γενικότερα να μοιραστούμε πράγματα τα οποία τα ξέρουμε και θα θέλαμε και εσείς να τα μάθετε. Άρα θα μιλούμε για θέματα που αφορούν τόσο μαθητές, γονείς αλλά και καθηγητές. Προτού ξεκινήσω να σας πω τους 5 λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να διαβάζετε, θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια από πού με παρακολουθείτε και αν η ποιότητα που, την ποιότητα ήχου και εικόνας είναι ικανοποιητική, κάντε ένα like και να το ξέρω για να μπορώ να συνεχίζω. Φυσικά, αν καθ' όλη τη διάρκεια του live έχετε ερωτήσεις, μην διστάσετε να τις γράψετε από κάτω, να τις γράψετε στα σχόλια. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες κατά τη διάρκεια τη συζήτηση μας που θα έχουμε εδώ πέρα. Και αν δεν τα καταφέρω, θα απαντήσω με σχόλιο αργότερα, μόλις τελειώσουμε την συζήτηση. Λοιπόν, να χαιρετήσω την Κυριακή, τη Μαρία, την Ειρήνη και τη Βίκη που είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Και πρώτος λόγος, διαβάζω αυθεντικά κείμενα στα αγγλικά για να βελτιώσω τα αγγλικά μου, να βελτιώσω το λεξιλόγιο μου, να μάθω καινούργιες εκφράσεις. Αυτό που θα προτείνω είναι ότι όταν διαβάζετε ένα κείμενο και συναντάτε λεξιλόγιο, λέξεις, εκφρασούλες μέσα στο κείμενο το οποίο δεν τις ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να τις μεταφράζετε, γιατί όταν τις μεταφράζετε θα χάσετε τη χαρά του διαβάσματος. Θα καταλαβαίνετε το νόημα σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Εάν υπάρχει κάποια μεγάλη δυσκολία, κάποια λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και σας επηρεάζει στο γενικότερο νόημα, μόνο τότε θα κάνετε μετάφραση. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ επιλεκτικό. Και θα το δείτε. Είναι καθαρά θέμα συνήθειας. Στην αρχή μπορεί λίγο να δυσκολευτείτε. Θέλει λίγο να ξεκινήσετε λίγο μπρος. Αλλά όσο πιο πολύ διαβάσετε, τόσο πιο εύκολο θα είναι για εσάς να βελτιώσετε το λεξιλόγιο σας, να μάθετε καινούργιες εκφράσεις. Επιπλέον, γραμματική, αρχίζετε και εξοικειώνεστε με πράγματα γιατί αντιλαμβάνεστε γιατί είναι σωστά, χωρίς να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τους κανόνες κάθε φορά. Εξοικειώνεστε με το γραπτό λόγο. Άρα, γενικότερα, έχουμε πολλαπλά ωφέλη, τόσο σε λεξιλόγιο,
τόσο σε γραμματική, τόσο στην έκθεση, μπορεί να μας βοηθήσει αυτό το διάβασμα να αναπτύξουμε, να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα όσο γίνεται πιο σωστά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτός ήταν ο πρώτος λόγος για τον οποίο θα πρότεινα να διαβάζετε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, δεν κάνω διάκριση. Γενικότερα θα ήθελα να διαβάζετε πράγματα τα οποία σας δίνουν ικανοποίηση. Περνάτε καλά, ευχαριστιέστε, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχετε έκθεση στη γλώσσα, χωρίς να αισθάνεστε ότι κάνετε κάτι το οποίο, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Και όσο πιο πολύ το κάνετε, όσο πιο πολύ εκτίθεστε στη γλώσσα, όσο πιο πολύ χρησιμοποιείτε τη γλώσσα στην αυθεντική της μορφή, τόσο πιο καλά μαθαίνετε τη γλώσσα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, αν έχετε καμία παρατήρηση. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας. Περιμένω εδώ να ακούσω τι πιστεύετε κι εσείς. Δεύτερον, διαβάζεις τα κείμενα στην πρωτότυπη μορφή. Δεν χάνεις τη μαγεία της γλώσσας. Δεν χάνεις ακριβώς το νόημα που ήθελε να περάσει ο ίδιος συγγραφέας όταν έγραφε κάτι. Φανταστείτε για παράδειγμα ένα ποίημα το οποίο να παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πλοκή ενός βιβλίου και να μπορείτε να το διαβάσετε στη γλώσσα που έχει γραφτεί. Νομίζω ότι έτσι δεν θα είστε χαμένοι στη μετάφραση καθόλου. Θα μπορείτε να αντιλαμβάνεστε πραγματικά αυτό που θέλει να πει ο συγγραφέας και το βαθύτερό του νόημα. Και συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στον τρίτο λόγο για τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να διαβάζουμε βιβλία και περιοδικά, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, ποικιλία. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα αγγλικά ιδιαίτερα, αλλά και όλες οι υπόλοιπες γλώσσες έχουν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία από ό,τι στα ελληνικά. Υπάρχουν βιβλία τα οποία αργούν πολύ να μεταφραστούν ή υπάρχουν βιβλία που δεν μεταφράζονται και ποτέ. Με τα αγγλικά μπορείς να έχεις μια ατελείωτη βιβλιοθήκη, είτε τα πας και αγοράσεις το hard copy, το κανονικό το βιβλίο πραγματικά. Μπορείς να το αγοράσεις από το εξωτερικό, μέσω eBay, μέσω Amazon, μέσω οποιοδήποτε αλλού e-shop θέλεις. Είτε μπορεί να το πάρεις πιο οικονομικά, γιατί μπορεί να αγοράσεις και την ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου. Έχει μια τεράστια βιβλιογραφία να διαλέξεις σε όλα τα θέματα. Οπότε μπορεί να είσαι πάντοτε up to date, μπορεί πάντοτε να είσαι ενημερωμένος, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα για την οποία θέλεις να μάθεις και ταυτόχρονα ουσιαστικά να κάνεις μάθημα αγγλικών χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Και ο τέταρτος λόγος, πολύ σημαντικός. Γυμνάζει τον εγκέφαλό σου. Είναι πολύ σημαντικό, όπως πρέπει να προσέχουμε τουλάχιστον το σώμα μας και πρέπει να γυμναζόμαστε, έτσι πρέπει να προσέχουμε και τον εγκέφαλό μας. Πρέπει να διατηρούμαστε σε όσο δυνατόν καλύτερη φυσική κατάσταση. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσοι είναι δίγλωσσοι και όσοι ασχολούνται με την εκμάθηση μιας δεύτερης ή μιας τρίτης ξένης γλώσσας έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να πάθουν άνοια ή νόσο του Αλτσχάιμερ ή διάφορες άλλες ασθένειες που έχουν να κάνουν με τη δυσκολία του εγκεφάλου να σκεφτεί μεγαλώνοντας. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό να διαβάζουμε γιατί γυμνάζουμε τον εγκέφαλό μας και αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη. Βελτιωνόμαστε σε οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε και αν θελήσουμε να κάνουμε, γινόμαστε καλύτεροι. Επίσης, διευρύνουμε τους οριζοντές μας. Που σημαίνει ότι μπορούμε να σκεφτούμε πιο γενικά. Μπορούμε να έχουμε ιδέες οι οποίες ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και από τα πράγματα που έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και τα πράγματα που έχουμε συνηθίσει να έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτό, αν το συνδυάσεις με το γεγονός ότι παίρνεις άμεση πληροφόρηση από το εξωτερικό τη στιγμή που συμβαίνει, όταν συμβαίνει, πραγματικά σε βοηθάει πολλαπλώς και όχι μόνο για να μάθεις τη γλώσσα. Οπότε είμαι απόλυτα σίγουρος ότι πρέπει να διαβάζουμε σε καθημερινή βάση. Δεν θα κάνω διάκριση στο τι πρέπει να διαβάσουμε. Δηλαδή θέλω να διαβάζετε πράγματα τα οποία σας ευχαριστούν, είτε είναι αυτό ένα μυθιστόρημα που έτσι αφήνει λιγάκι τη φαντασία να διευρυνθεί και να φανταστεί πράγματα, είτε είναι κάτι που έχει να κάνει με τεχνολογία, είτε είναι κάτι που έχει να κάνει με ενημέρωση.
θέλω να διαβάζετε, γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο γυμνάζετε το μυαλό σας. Πέμπτος, και νομίζω κατά την άποψή μου ο σημαντικότερος λόγος από όλους, διασκεδάστε το. Περνάς καλά. Είναι κάτι που σου αρέσει, κάνεις κάτι το οποίο το ευχαριστιέσαι, είναι ένα θέμα το οποίο το έχεις επιλέξει να ασχοληθεί, κάνεις το χόμπι σου. Και να ξέρετε, ενώ κάνεις το χόμπι σου, ουσιαστικά κάνεις μάθημα, και μάθημα πολύ πιο αποδοτικό, γιατί όταν κάνεις το χόμπι σου που τα περνάς καλά, ο εγκέφαλός σου είναι τόσο ανοιχτός σε όλα τα ερεθίσματα, που απορροφά πράγματα, μαθαίνει πράγματα τα οποία δεν θα τα μάθετε όταν πρέπει να τα μάθεις. Θα πω χαρακτηριστικά παραδείγματα από μαθητές που είναι στο Proficiency τώρα. Όσοι είναι στην τάξη που κάνουν Proficiency θα καταλάβουν για ποιους μιλάω. Μαθητές οι οποίοι δεν είναι του διαβάσματος. Μαθητές οι οποίοι όμως έχουν διαβάσει πάρα πολύ, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τη γλώσσα, επειδή το θέλανε. Όχι επειδή θέλανε να ασχοληθούν με τη γλώσσα, αλλά επειδή θέλανε να βρουν πληροφορίες για κάτι που τους ενδιέφερε. Να διαβάσουν πώς θα κερδίσουν ένα βιντεοτεχνίδι. Να δουν πώς πήγε ο LeBron James στο μπάσκετ και τι έκανε. Να μάθουν πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Διαβάσουν τα Ιαπωνέζικα, τα κόμικ, τα μάγκα, αν τα λέω σωστά. Διάφορα. Είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, και ίσως πολλές φορές καλύτερη και από τους τυπικούς μαθητές που έχουν, που διαβάζουν, που προσπαθούν, που συνεργάζονται μαζί μας. Όλοι αυτοί οι λόγοι που σας ανέφερα προλίγου μας οδήγησαν να τρέξουμε την δράση Bookmania 2018, στην οποία όλοι οι μαθητές μας δανείστηκαν ένα βιβλίο από την Δανειστική μας βιβλιοθήκη. Θα το διαβάσουν, είναι η εβδομάδα που το οποίο έχουμε περιθώριο να το διαβάσουν, και θα μας κάνουν ένα project πάνω σε αυτό. Προσοχή, έχουμε μαθητές από πολύ πολύ μικρούς, από την Junior A μέχρι και μαθητές που είναι proficiency που έχουν δανειστεί βιβλίο. Που σημαίνει ότι αναλόγως με το κάθε επίπεδο, ο κάθε μαθητής θα μας ετοιμάσει κάτι αντίστοιχο. Το τζουνιωράκι θέλει να το διαβάσει παρέα με τη μαμά και με τον μπαμπά, άμα δυσκολευτεί, να αισθανθεί ότι κοίταξε, εγώ κάνω ένα χρόνο αγγλικά και μπορώ και διαβάζω. Και να κάνει μια μικρή ζωγραφιά πάνω σε αυτό. Όσο μεγαλώνει το επίπεδο, αλλάζουν οι απαιτήσεις που έχουμε εμείς από τα παιδιά σχετικά με τα project που θα ετοιμάσουν. Προφανώς θα έχουν να κάνουν μια περίληψη, μια περιγραφή του κυρίου ήρωα. Πάλι το έχουμε αφήσει λίγο ελεύθερο. Και όλοι αυτοί στο τέλος θα κάνουν ένα διαγωνισμό μέσα από το Facebook. Θα ψηφίσουν ποιο τους αρέσει καλύτερα. Και εμείς οι δάσκαλοι θα διαλέξουν και θα βαθμολογήσουν τα καλύτερα projects, έτσι ώστε να βγει τελικός νικητής, ο οποίος θα κερδίσει και δώρο ένα tablet γεμάτο από βιβλία και από εκπαιδευτικό υλικό. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Η αλήθεια είναι ήταν η πρώτη φορά ήμουν λίγο αγχωμένος, θα το ομολογήσω. Περιμένω να μου γράψετε ερωτήσεις για οτιδήποτε θέλω. Περιμένω να μου γράψετε σχόλια σχετικά με το live αυτό, όπως σας φάνηκε, αν θέλετε να το ξανακάνουμε. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μου πείτε για το τι θέλετε να μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Έχω να προτείνω, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, θα πρότεινα να μιλήσουμε για τα exams, για τις εξετάσεις. Να ξεκινήσω αρχικά από το V2 για το lower και σιγά σιγά να το συζητάμε. Φυσικά βέβαια είμαι ανοιχτός σε προτάσεις, οπότε γράψτε μου στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Αυτά, ξανά ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στις 8.30 το απόγευμα. Περιεχόμενο σχετικό με τους λόγους για τους οποίους μπορούν να διαβάσουμε μπορείτε να βρείτε και στο blog του epikinonia.pavlaschool.gr, να τα βρείτε και γραπτά, θα βάλω το link και στην περιγραφή. Ελπίζω να περάσετε καλά αυτό εδώ το τέταρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Να τους χαιρετήσω τον Νικολάκη το Μέμο από την Αμερική, την Δήμητρα, την Χρύσα, τον Παντελή, την Έλενα, την Ειρήνη, τη Μαρία, την Βίκη και όλους τους υπολείπους που ήταν εδώ μαζί μας στην παρέα. Αυτούς μπορώ να δω προς το παρόν και την Κυριακή. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.